Διαβάσουμε από τη σελίδα 958. Είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο του Ιωάννου, κεφάλαιο Κάπα, 20 κεφάλαιο και εδάφιο 19. Κάπα κεφάλαιο, 20 κεφάλαιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 20 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης εβδομάδος, ενώ οι θύρες ήσαν και κλεισμένοι όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και στάθη στον μέσον και λέγει προς αυτούς «Ειρήνη μην». Και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού, εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς «Ειρήνη μην, καθώς με απέστειλαν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν τινόν συγχωρήστε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς, αν τυχόν κρατείτε είναι και κρατημένε». Θωμάς δε είσαι εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν είτο με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές «Είδομεν τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς «Εάν δεν είδω εν τες χερσί αυτού των τύπων των ύλων και βάλω το δάκτυλόν μου εις τον τύπο των ύλων και βάλω τη χείρα μου στην πλευράν αυτού, δε θέλω πιστεύσει». Και μεθημέρας οκτώ πάλι ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήσαν και κλεισμένε και εστάθη στο μέσον και είπε «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν «Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ιδέ τα χείρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς «Επειδή με είδες Θωμά επίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν». Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού. Αμήν. Το σχέδιο του Θεού είναι προδιαγεγραμμένο και προσδιορισμένο ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα κηρυχθεί με δύναμη Πνεύματος Αγίου σε όλα τα έθνη, ότι ο Χριστός θα δημιουργήσει και θα οικοδομήσει μια εκκλησία Αγία, τέλεια, αμόμητο, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Μια εκκλησία που μέσα από αυτήν ο Χριστός θα επεκτείνει τη Βασιλεία του Θεού σε όλη την οικουμένη. Αλλά αυτό το έργο θα το κάνει ο Χριστός με ανθρώπους. Με ανθρώπους ομοιοπαθείς με εμάς, τους οποίους πρέπει με μεγάλη υπομονή και επιμονή να διορθώνει, να ελέγχει, να αυξάνει, να ανέχεται, να υποφέρει εν αγάπη, γιατί γνωρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι με όλες τις αδυναμίες τις ανθρώπινες που έχουν είναι οι εκλεγμένοι από το Θεό να εργαστούν έργο μέγα. Αφού αναισθήθη την πρώτη ημέρα, αφού άγγελοι Κυρίου διεμήνησαν και ανήγγειλαν την Ανάστασή Του, αφού η Μαρία η Μαγδαληνή τον είδε αναισθημένο και ζώντα και του ομολόγησε σε όλους τους μαθητάς, αυτοί δεν επίστευσαν. Και όχι δεν επίστευσαν, αλλά έντρομοι, φοβισμένοι και από το φόβο των Ιουδαίων ήταν κρυμμένοι και συζητούσαν μεταξύ τους, αμφισβητούντες και απιστούντες σε αυτά τα οποία κάποιοι είδαν και ομολόγησαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους απέρριψε ή στενοχωρήθηκε ή απογοητεύθηκε, και αυτό είναι ένα μήνυμα αδερφοί, ο Χριστός δεν απογοητεύεται ποτέ από σένα. Ποτέ δεν απογοητεύεται, ό,τι και να του κάνεις. Και αυτό το ξέρω και από προσωπική πείρα. Μια φορά πήγα στην προσευχή και νόμισα ότι τον είχα απογοητεύσει σφόδρα και είπα «Κύριε, δεν μπορώ να προσευχηθώ, πώς με ανέχεσαι, πώς ακόμη με ανέχεσαι, δεν μπορώ να καταλάβω». Και τρεπόμουνα που προσευχόμουνα. Και ήρθε η φωνή του Πνεύματος του Αγίου και μου λέει μία λέξη
εξεύρω τη φύση σου. Ξέρω ποιος είσαι. Εγώ σε έκανα. Δεν απογοητεύτηκε καθόλου που δεν πίστεψαν στα λόγια της Μαρίας Μαγδαληνής, αλλά και στα λόγια του Πέτρου που τους είπε ότι τον είδα. Δεν απογοητεύτηκε καθόλου που φοβισμένοι, έντρομοι, ενώ είναι αναισθημένος, είναι κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο. Πω τι θα μας κάνουν τώρα. Πω τι θα πάθουμε τώρα. Είναι ταραγμένοι. Και όμως τους είπε να μην ταράζετε η καρδιά σας, να μην αγωνία, γιατί εγώ θα πάω εκεί που εσείς δεν μπορείτε να έρθετε τώρα. Αλλά θα έρθω να σας παραλάβω όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, για να είστε και εσείς εκεί που θα είμαι και εγώ. Τώρα λοιπόν έχει ένα έργο ο Χριστός, να βοηθήσει τους μαθητές του. Και χαίρομαι πάρα πολύ, αδελφοί, γιατί ο Χριστός έχει ένα έργο να σε βοηθήσει και να με βοηθήσει. Και να μας βοηθήσει όλους. Να στεκόμαστε στα πόδια μας. Μπροστά τους βρέθηκε σε μια στιγμή, με κλεισμένες τις πόρτες για το φόβο των Ιουδαίων. Ειρήνη μην τους λέει. Πάρτε την ειρήνη. Και όταν ο Χριστός λέει λόγο, γίνεται. Όταν ο Χριστός είπε ειρήνη μην, εκείνη τη στιγμή η καρδιά των μαθητών γέμισε με την ειρήνη του. Γιατί είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και γένεται. Παρουσία του Θεού φέρνει ειρήνη, όταν μάλιστα το λέει κιόλας ο Χριστός. Ενεφύσισε σε αυτούς. Αλλά πότε ενεφύσισε εις αυτούς και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο? Όταν τον είδαν, πίστεψαν και χάρηκαν. Γιατί είναι γραμμένο, η δύναμή σου είναι του Κυρίου η χαρά. Όταν χαίρεσαι στην παρουσία, στη χάρη, στη δύναμη του Χριστού, τότε είσαι δυνατός. Όταν λυπάσαι, τότε είσαι άπιστος. Όταν φοβάσαι, είσαι άπιστος. Και θέλει να μεταβάλει τώρα ο Χριστός την απιστία μας σε δύναμη Πνεύματος Αγίου. Εκεί θα τους οδηγήσει. Σιγά σιγά, βήμα βήμα. Αν και αυτά θα γίνουν σε 40 μέρες, τόσο γρήγορα. Αλλά βήμα, σε 50 μέρες. Αλλά βήμα βήμα θα γίνουν. Χάρηκαν, πίστεψαν, τους υποσχέθηκε και έφυγε. Όμως έλειπε ο Θωμάς. Και έχει και ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό ο Χριστός. Δεν είναι ευχαριστημένος με τους πολλούς. Χαίρεται στους όλους. Δεν είπε εντάξει, αφού πίστεψαν οι 10, τώρα δεν πειράζει, ο Θωμάς ας μην πιστεύει, γιατί τον άκουγε. Του έλεγαν οι άλλοι μαθητές, οι 10. Του έλεγαν είδαμε τον Κύριο αναισθημένο, ζωντανό, μας μίλησε. Ενεφύσισε επάνω μας και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο. Η καρδιά μας έπιασε φωτιά. Ο φόβος έφυγε. Η αγάπη αντικατέστησε το φόβο. Και ο Θωμάς έλεγε δεν θα πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω. Γιατί? Γιατί ξέρει τη φύση του ο Χριστός, ότι είναι άνθρωπος αδύναμος. Μα οι άλλοι, οι αδελφοί του, και όχι μόνο, συμμαθητέ του, Απόστολοι, 3,5 χρόνια μαζί, ο Κλεόπας, ο άλλος ο αδελφός και άλλοι αδελφοί και γυναίκες του λέγανε είδαμε τον Κύριο, μας έδειξε τα χέρια του, του δώσαμε και έφαγε ψάρι οπτών και μέλι από κυρίθρα, δίνηξε το νου και καταλαβαίναμε τις γραφές, μας μίλησε πάλι για την αιώνια ζωή, τον είδαμε αναισθημένο, τον αγγίξαμε. Δεν ήταν πνεύμα, ήταν σάρκα και οστά, αλλά μπήκε από τους τοίχους. Δεν τον εμπόδιζε τίποτα, είναι αναισθημένος. Και αυτός έλεγε εγώ δεν θα πιστέψω. Καημένος. Δεν μπορώ να πιστέψω. Και πόσες φορές, αδελφοί, δεν έχουμε πει και εμείς δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν το χωράει η καρδιά μου αυτό. Και έχει και τα επιχειρήματά του. Εάν
δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τοίπο των ύλων, εάν δεν βάλω την παλάμη μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Εγώ αν ήμουν Κύριος, θα έλεγα δεν πάει να μην πιστεύεις. Δεν πάει, και αν δεν πιστεύεις εσύ, πιστέψαν οι άλλοι. Και πόσες φορές, αδερφοί, η καρδιά μας πλανιέται από τον αριθμό. Όμως ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, μας είπε ότι ο καλός ο ποιμένας, όταν ένα πρόβατο από τα 100 χάσει το δρόμο του, δεν λέει δεν πειράζει, έχω άλλα 99. Ποτέ δεν το λέει αυτό. Και αυτό είναι πολύ παρηγορητικό για μένα και για μας, για όλους πιστεύω. Ό,τι και να πάθω δεν μου λέει δεν πειράζει, έχω τους άλλους. Ποτέ δεν το λέει αυτό. Ποτέ δεν θα πει δεν με νοιάζει για σένα. Έχω άλλους 99. Πάντοτε θα λέει πιο πολύ ενδιαφέρομαι για σένα που έχασες το δρόμο σου παρά για τους 99 δικαίους που βρίσκονται μες στην εκκλησία. Και μήνυμα είναι από το Θεό. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Είναι το πνεύμα το δικό μας. Είναι. Ή είμαστε ευχαριστημένοι όταν οι πολλοί δέχονται το Λόγο του Θεού και για μερικούς δεν μας νοιάζει. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, που θέλει οπαδούς και όποιος δεν είναι μαζί του τον διώχνει. Το πνεύμα του Χριστού είναι θέλει πιστούς, και όποιος δεν έχει ακόμη πιστέψει ψάχνει να τον βρει για να τον βοηθήσει. Ωραίο πράγμα, δεν είναι, αδερφοί? Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, που δεν έχει όρια. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, είναι φοβερό το μήνυμα του Θεού. Ο Χριστός σε αγαπάει προσωπικά, αλλά εσένα που είσαι αδύνατος πολύ περισσότερο από όλους εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί. Εσένα που αισθάνεσαι πεσμένος, πεσμένη και απογοητευμένος, όχι από τον Χριστό, από τον εαυτό σου, και δεν αντέχεις άλλο τον εαυτό σου και δεν μπορείς άλλο τον εαυτό σου, μάθε ότι ο Χριστός αγαπάει πιο πολύ από μένα, που αισθάνομαι τώρα σήμερα, ο Θεός να με συγχωρέσει γι' αυτό, λίγο δυνατός. Πιο πολύ εσένα σ' αγαπάει, και πρέπει να σ' αγαπήσω κι εγώ πιο πολύ εσένα. Πιο πολύ πρέπει να σ' αγαπήσω. Γι' αυτό και το άλλο Σάββατο επισκέπτεται τους μαθητάς, όχι για τους δυνατούς, για τον αδύνατο. Όχι για τους πιστούς, για τον άπιστο. Για να αποδείξει, αδελφοί αγαπητοί, όχι όπως λένε οι άνθρωποι, κανένας δεν του περισσεύει, αλλά για να αποδείξει ότι ο Χριστός αγαπάει πιο πολύ τους αδύνατους, πιο πολύ τους μικρούς, πιο πολύ τους πεσμένους, πιο πολύ τους αμαρτωλούς. Και το απέδειξε, γιατί δεν ήρθε στη γη και έχισε το αίμα του για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς. Το έργο του Χριστού είναι να έλθει σε μετάνοια ο πεσμένος, ο αμαρτωλός. Και το πνεύμα του Χριστού βασιλεύει σε όλο τον ουρανό. Πολύ χαρά γίνεται στον ουρανό από τον Πατέρα, το Λόγο, το Πνεύμα το Άγιο, τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, δοξάζουν για έναν αμαρτωλό, αμαρτωλό, που επέστρεψε στον Κύριο. Τι ωραίος που είναι, αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανισμός. Δεν είναι θρησκεία, δεν είναι δόγμα, είναι αγάπη. Αγάπη. Δεν κηρύττουμε θρησκεία, δεν κηρύττουμε εκκλησία, δεν δοξάζουμε εκκλησία. Εμείς κηρύττουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση. Δηλαδή, εάν εγώ διάλεγα σήμερα να ήμουν ένας από τους 11, θα διάλεγα να ήμουν ο Θωμάς, να έρθει προσωπικά για μένα. Προσωπικά για μένα.
Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είναι, συγχωρέστε με, έξυπνος, έχει πιάσει το φρόνημα του Χριστού. Ευαρεστούμε στις αδυναμίες μου. Γιατί θα έρθει προσωπικά για μένα. Ευαρεστούμε στις θλίψεις μου, στις αποτυχίες μου, στους διωγμούς. Χαίρομαι. Εάν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ στις ταλαιπωρίες μου. Γιατί όταν καταλάβω ότι είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί μόνο όταν η δύναμή μου είναι μηδενική, η αδυναμία μου πλήρης, τότε αποκαλύπτεται στη ζωή μου η δύναμη του Χριστού, τελεία. Και για να ολοκληρώσουμε, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα το μήνυμα και το φρόνημα και το πνεύμα του Χριστού, πρέπει να ομολογήσουμε όλοι σήμερα ότι δεν υπάρχει ανάμεσά μας κανένας δυνατός, κανένας σπουδαίος, κανένας μεγάλος, κανένας φοβερός. Ξέρετε γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Άθλοι και ουτιδανοί και αχρίοι είμαστε όλοι μας. Και δεύτερον, γιατί θέλουμε να υψώνουμε αυτή την αλήθεια. Γιατί όταν υψώνουμε αυτή την αλήθεια ότι είμαστε μικροί, ασήμαντοι, ολιγόπιστοι, ντενεκέδες ξεγάνωτοι, για τίποτα δεν κάνουμε, τότε λέει ο Χριστός, εσύ μου ανήκεις, εγώ είμαι για σένα. Σήμερα λοιπόν να απορρίψουμε με τα πάσης βδελιγμίας οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούσαμε κέρδος στη ζωή μας, ψηλό, μεγάλο, σπουδαίο, γιατί αυτό αποτελεί ζημιά στη ζωή μας. Για να μπορέσουμε, εμπόδιο στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Εάν λοιπόν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε, να πούμε το καταδικάζουμε στο όνομα του Χριστού. Δεν έχουμε τίποτα για να μπορέσουμε να καυχηθούμε. Είμαστε ο λιγότερον του μηδενός. Και αυτό είναι η αλήθεια, αμήν αδερφοί? Ποτέ δεν επράξαμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ποτέ δεν μπορέσαμε. Ποτέ δεν μπορέσαμε να σταθούμε μπροστά στο Χριστό και να πούμε, κοίταξε μας Κύριε, πόσο καλοί είμαστε, γιατί θυμόμαστε το Φαρισαίο, ο οποίος πήγε και έλεγε στον εαυτό του, Θεέ μου πόσο σπουδαίος είμαι, αποδεκατίζω πάντα τα υπάρχοντά μου, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, και συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Τελώνη, είπε δεν είμαι και σαν γι' αυτό το μασκαρά, τον Τελώνη, τον αμαρτωλό, εγώ είμαι Άγιος. Και ο Κύριος είπε, φουκαρά Φαρισέ, ποτέ δεν θα δικαιωθείς στους οφθαλμούς. Ενώ στον Ταλώνη τον αμαρτωλό που χτυπούσε το στήθος του και έλεγε λυπήσουμε τον αμαρτωλό, η λάστη τίμη το αμαρτωλό, είπε ο Χριστός, πατέρα δίκαιος είναι, γιατί ταπείνωσε τον εαυτό του, ομολόγησε τις αμαρτίες του, και αυτός που προσεύχεται στον ουρανό για μας έχει δικαίωμα, έχει δρόμο, έχει την ευκαιρία να μεσητεύει για αυτόν τον Τελώνη. Άρα λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, σήμερα μας δίδεται από το Θεό ο δρόμος να μπορεί ο Χριστός να μεσητεύει για μας. Προσευχόμουν λοιπόν και έλεγα, Κύριε μου, ξέρω πότε το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται υπέρ ημών για μένα, όταν είμαι ασθενής. Και ασθενής σημαίνει, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, όχι άρρωστος αλλά χωρίς δύναμη. Όταν είμαι χωρίς δύναμη, τότε το Πνεύμα το Άγιο υπέρ μεσητεύει υπέρ ημού και χαίρομαι γι' αυτό. Όταν έχω δύναμη, δεν χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να μεσητεύει. Βέβαια ξέρω ότι ποτέ δεν έχω δύναμη, άρα ξέρω ότι πάντοτε χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως ξέρω ότι έχω δύναμη, ξέρω ότι δεν χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να πιστεύει για μένα. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Λέτε ότι βλέπετε, άρα δεν έχετε χρειάν ιατρού.
Εάν όμως ομολογήσετε ότι δεν βλέπετε, τότε εγώ είμαι το φως του κόσμου για σας. Αλλά έλεγα, πώς θα κάνω, Κύριέ μου, τον Ιησού Χριστό να μεσητεύει για μένα? Πώς θα του δώσω την ευκαιρία? Και σήμερα πιστεύω ότι κατάλαβα κάτι. Δεν κατάλαβα μεγάλα πράγματα, αλλά κατάλαβα κάτι. Όσο πιο αδύνατος πηγαίνω στο Χριστό, με επίγνωση της αδυναμίας μου, τόσο πιο πολύ ο Χριστός προσεύχεται για μένα. Τόσο πιο πολύ ο Χριστός λέει, πρέπει να προσευχηθώ για Αυτόν. Και κάτι ακόμη περισσότερο που το λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά σήμερα το συνειδητοποίησα. Πήγαιναν σε Αυτόν ως ένοχοι. Όταν πλησιάζεις το Χριστό ως ένοχος, τότε ο Χριστός πρέπει, είναι ανάγκη, να με καλύπτει με το αίμα του και να πηγαίνει στον Κύριο και να λέει, Κύριε, εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες του. Δηλαδή, να ο Φαρισαίος δεν έχει ανάγκη το Χριστό και ο Χριστός δεν μπορεί να προσευχηθεί γι' αυτόν. Ναι. Να ο τελώνεις, η λάστητή μου το αμαρτωλό, εγώ είμαι για σένα παιδί μου. Και ποιος από εμάς δεν είναι αμαρτωλός, αδερφοί? Ποιος από εμάς δεν έχει την ευκαιρία να πλησιάζει το Χριστό σαν ένοχος? Πέστε μου έναν Άγιο ανάμεσά μας. Άγιοι θα είμαστε όταν δια της πίστεως ο Ιησούς Χριστός μας αγιάζει. Και πότε μας αγιάζει? Όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Μην πει κανένας ότι δεν αμάρτησε, αλλά αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, τότε έχουμε παράκλητο στον ουρανό τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, ο οποίος προσεύχεται και μεσηθεύει υπέρ πάντων ημών. Και αν προσεύχεται ο Χριστός για μένα, πέστε μου τι μπορεί να μου λείπει. Πλήρης εν Χριστώ Ιησού. Πλήρης. Άρα λοιπόν, όταν στέκομαι και κάνω τον απολογισμό μου, όταν στέκομαι και σκέφτομαι τον εαυτό μου, μην βάλω μπροστά αν κάτι καλό έκανα, γιατί η αλήθεια είναι δεν το έκανα εγώ, ο Χριστός το έκανε, γιατί και το θέλει και το ενεργεί, παρά Κυρίου είναι. Αλλά να βάλω στον εαυτό μου τι κακό και θα βρω πάρα πολλά, τι μη ευάρεστο εις το Θεό και θα βρω πάρα πολλά. Να τα πάρω, να τα πάω στο Χριστό, να τα ομολογήσω, και τότε η χάρη του Χριστού θα έρθει επάνω μου να με καλύψει, να με δικαιώσει, και η προσευχή του Χριστού θα με βοηθάει και θα με υψώνει και θα με ευλογεί. Δόξα στο Θεό. Έχουμε ευκαιρία. Δεν υπάρχει κανένας που να περισσεύει. Δεν υπάρχει κανένας που δεν τον χρειάζεται ο Χριστός. Δεν υπάρχει κανένας που δεν ενδιαφέρεται ο Χριστός. Και αν κάποιος έτσι νομίζει, ας μάθει ότι ο Χριστός αυτόν τον αγαπάει πιο πολύ. Γι' αυτόν ο Χριστός ενδιαφέρεται πιο πολύ, γι' αυτόν ο Χριστός έχει σε το αίμα του λίγο περισσότερο. Λες ανοησίες, Γιώργο. Μακάρι, έτσι είναι, ανοησίες λέω. Αλλά ξέρω όμως ότι το αίμα του Χριστού χύθηκε για τους αμαρτωλούς. Και ακόμη ξέρω, όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπερπερισσεύει η χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και αν θέλεις να υπερπερισσεύει η χάρη του Χριστού, μη σκέφτεσαι να κάνεις αμαρτίες για να γίνεις πιο πολύ ο αμαρτωλός. Σκέψου να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου και να καταλάβεις κι εσύ, αλλά και όλος ο ουρανός, πόσες πολλές είναι. Γιατί εις πολλά πτεωμενά πάντες μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Και δεν με νοιάζει για πόσα πολλά φταίτε εσείς. Εμένα σήμερα με νοιάζει και ψάχνω να βρω πόσα πολλά φταίω εγώ, να τα πάρω, να πάω σαν ένοχος γεμάτος με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, να τα δείξω στο Χριστό μου, αφενός με να τα εξαφανίσει, αφετέρου να με ευλογήσει. Και τότε τι θα μείνει? Πάει ο εξωτερικός άνθρωπος που φθήρεται. Θα μείνει ο εσωτερικός άνθρωπος, για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν θα καυχηθώ για τον άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού που μέσα μου κατοικεί, δεν θα καυχηθώ αδίκως, αλλά αδικαίως. Δεν θα είμαι άφρον,
αλλά θα είμαι σοφός, γιατί θα έρθω σε οπτασίες, ευλογίες, φανερώσεις και αποκαλύψεις Κυρίου. Γιατί? Γιατί στον αμαρτωλό που ομολογεί τις αμαρτίες του, ο Χριστός αποκαλύπτει τον εαυτό του, τη δύναμή του, θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Αμήν. Αμήν.